Το κατώτατο όριο των 384 ευρώ μηνιαίως καθιερώνει πλέον το Υπουργείο Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Μάλιστα αυτό που επισημαίνει ο αρμόδιος υφυπουργός είναι ότι κάτω από αυτό το όριο δεν θα πέφτουν οι συντάξεις χειρίας, ενώ αντίστοιχο ποσό θα δίδεται και στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Και στον τρόπο που βγούμενε, απεργίες κάναμε, καταλήψεις κάναμε, δεν υπάρχει... Τίποτα. Δεν υπολογίζω αν έχει παιδιά, αν δεν έχει. Τι να πεις δηλαδή, δεν μπορεί να πεις τίποτα σε αυτά τα πράγματα. Αυτά που κάνουν αυτοί δεν, δεν το χωράει ανθρώπινο νους. Δεν σέβονται και τον πεθαμένο. Εκεί που θα δείξουν λίγη ευαισθησία, αλλά αυτή η ευαισθησία δεν υπάρχει. Δηλαδή και το θάνατο δεν σκέφτονται. Πώς με αυτή την κρίση ένας πεθαμένος θα θα έχει κανένα συνταξιούχος χρήματα για να κάνει την κηδεία του. Ο Υφυπουργό θέτει ω στόχο να καταστήσει λειτουργικότερο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο και χαρακτηρίζει αναγκαίο. Ξέρω ότι όλε τι πετσοκόβουν και τι κανονικέ και τι συνταξιχυρίε. Ε, από εκεί και πέρα ο λαό εξαθλειώνεται, ο, ο κοινωνικό ιστό καταλύεται, όλα αυτά τα σχετικά. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευαισθησία ούτε στη συντάξη ούτε στις συντάξεις χειρίας, ούτε και στις συντάξεις αναπηρίας, ούτε εκεί. Αλλά ο ελληνικός λαός όταν έρθει στο αδιέξοδο πάντα κάνει την επανάστασή του αυτή τη στιγμή δεν θα έρχεται να Επιπλέον, ο Τάσο Πετρόπουλο ανήγγειλε την απόφαση να μειωθεί η επιβάρυνση από τι αυξανόμενε εισφορέ στου ελεύθερου επαγγελματίε με εισόδημα 40.000 ευρώ και άνω, ενώ τονίζει ότι είναι ήδη έτοιμη η ρύθμιση σε μεγάλο αριθμοδόσεων για παλαιότερε οφειλέ στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Υφυπουργό Εργασία χαρακτηρίζει ω ανυπόστατου χαρακτηρισμού τι εκτιμήσει ότι θα υπάρξουν μειώσει 30% από τον επανοπολογισμό των συντάξεων και παραδέχεται ότι το όριο των μειώσεων είναι το 18% για τι και αντίστοιχα για τις επικουρικές συντάξεις.